παρουσία σας. Σήμερα παρευρίσκονται μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Λυσαρίδης Νίκος. Ασφαλώς η διεύθυνση υπό τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σιδρόπουλο, διεύθυνση της ΑΓΟ. Και θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μια νέα πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΓΟ, προκειμένου να στηρίξουμε κάτι το οποίο είναι κοινά διαπιστωμένο. Ποιο? Αποτελεί κοινή διαπίστωση, αποτελεί συνισταμένη άποψη το ότι η ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να στηριχθεί στην επιχειρηματικότητα. Και συνηθίζω και λέω πολλές φορές ότι τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία γίνονται σε έναν τόπο, έτσι και στη Δυτική Μακεδονία, δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την επιχειρηματικότητα. Που η επιχειρηματικότητα με τη σειρά της ασφαλώς θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδημάτων και άρα θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και θα δώσουμε αιτίες στους κατοίκους της περιοχής μας να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν είναι από τον τόπο μας και θεωρήσουν ότι ο τόπος μας είναι ελκυστικός για επενδύσεις, να πάρουν την απόφαση να επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και προεκλογικά λέγαμε μεταξύ των άλλων ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια δομή έτσι ώστε να γίνουμε ελκυστικοί στις επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην απασχόληση και στο εισόδημα. Όμως ας μην ξεχνούμε ότι και η τοπική επιχειρηματικότητα η οποία αναδεικνύει και επενδύει το τοπικό κεφάλαιο, το τοπικό διαθέσιμο κεφάλαιο είναι επίσης κάτι το ζητούμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή λέγαμε και ήδη το έχουμε κάνει πράξη ότι θα στήσουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα έχει έγνοια για τους επενδυτές που έρχονται στην περιοχή μας, θα μεριμνά έτσι ώστε να επιταχύνονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες και τέλος θα έχει σαν σκοπό να συμβάλλει σε μια κοινή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια, την αναπτυξιακή, τα επιμελητήρια, όλους όσους έχουν συμφέρον από την ανάπτυξη της περιοχής μας, προκειμένου να γίνουμε, επαναλαμβάνω, πιο ελκυστικοί. Αυτή η δομή έχει ήδη συσταθεί, είναι έτοιμη να λειτουργήσει και θα γίνει η παρουσίασή της από τον Γενικό Διευθυντή της ΑΝΚΟ, τον κύριο Σιδρόπουλο και από τα στελέχη που είναι εδώ δίπλα μας. Ταυτόχρονα να πω ότι προκειμένου αυτή η δομή και ο τόπος μας να γίνουμε πιο ελκυστικοί, ήταν επιλογή μας και επιλογή μου να έχουμε ιδιαίτερη αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε αυτά τα οποία θέτουμε και ζητούμε για ενίσχυση της ελκυστικότητάς μας ως μιας περιοχής όπου μπορεί κανείς να ζει και να εργάζεται, να γίνονται πράξη μέσα από τις υπηρεσίες μας με τη συμβουλή του Αντιπεριφερειάρχη μας. Άρα, επομένως, έχουμε ένα σύμπλεγμα δομών και ένα σύμπλεγμα ανθρώπων και διαδικασιών που θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Θα το διαπιστώσετε και εσείς ότι μέσα από την παρουσίαση που θα ακολουθήσει συμπυκνώνουμε την ευρωπαϊκή γνώση και την ευρωπαϊκή εμπειρία, γιατί πιστεύουμε ότι η Δυτική Μακεδονία και είναι ένας τόπος ευρωπαϊκός, κομμάτι της Ευρώπης και όσο η Ευρώπη αναπτύσσεται θέλουμε και η Δυτική Μακεδονία με τον ίδιο τρόπο και ρυθμό να αναπτύσσεται. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είμαστε έτσι κι αλλιώς στη διάθεσή σας και θα ακολουθήσει η παρουσίαση όπως είπα. Νίκο, αν θέλεις να πεις μετά. Μετά. Ωραία. Αν χρειαστεί κάτι. Ο κύριος Σιδηρόπουλος έχει τον λόγο.